την ανεπάρκεια τόσο του κρατικού ελέγχου, όσο και ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των διαφόρων παιχνιδότοπων, επισημαίνει σε απόφαση του δικαστηρίου στη Λευκωσία. Το συμπέρασμα εξήχθη μέσα από την εκδίκαση αγωγής για ατύχημα που συνέβη το 2011, κατά το οποίο τραυματίστηκε ανήλικο παιδί. Το ατύχημα συνέβη στις 29 Τετάρτου 2011 σε παιδότοπο στη Λευκωσία, όταν ένα αγοράκι 3,5 ετών έπεσε από φουσκωτό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι. Οι γονείς του καταχώρησαν μέσω δικηγόρου αγωγή εναντίον της εταιρείας που διαχειρίζεται τον παιδότοπο, ζητώντας αποζημιώσεις. Μετά από ακρόαση, ο επαρχιακός δικαστής διαπίστωσε ότι η εταιρεία όφιλε μέσω των υπαλλήλων της σε κάθε περίπτωση να επιτηρεί ουσιαστικά και να αποτρέπει όπου ήταν δυνατόν τον κίνδυνο. Όπως διαπιστώθηκε και από βίντεο, υπήρχε επιτηρητής έξω από το φουσκωτό, ωστόσο σύμφωνα με το δικαστήριο, αν υπήρχε επιτηρητής σε κατάλληλο σημείο, θα μπορούσε να είχε προειδοποιήσει το παιδάκι και να το καθοδηγήσει για το πώς να χρησιμοποιήσει διαφορετικά, κατά τρόπο πιο ασφαλή, στην κάθοδο. Ο δικαστής, αφού βρήκε ότι υπήρξε αμέλεια εκ μέρους της εταιρείας, προέβη στην παρατήρηση ότι δεν ευθύνεται μόνο αυτή για το συγκεκριμένο ατύχημα. Ο τρόπος που επιτηρεί το φουσκωτό δεν ήταν αποτελεσματικός, αλλά συστηματικός. Αυτό καταδεικνύει την ανεπάρκεια του κρατικού ελέγχου και την απουσία ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου της λειτουργίας των παιχνιδότοπων.